Είμαι ο Ελευθεριακός από τον Τρόπο Ελευθερία Τίποτα και είμαι με το συγκρότημα Αρχή του Τέλους. Όχι με όλους βασικά. Λείπει ο Γιάννης, ο τραγουδιστής. Μπορεί και να έρθει δηλαδή. Τον Κώστα, τον Βαγγέλη και τη Βάσο, θα πείτε τι παίζει ο καθένας στο γκρουπ. Εγώ παίζω μπάσο. Εγώ την μπάνα και κιθάρα, αντίστοιχα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε πότε ξεκινήσατε και γιατί. Γιατί άλλο ένα συγκρότημα δηλαδή. Κοίτα, ξεκινήσαμε κάπου στις αρχές του 2000 με τον τότε τον drummer μας τον Γιώργο. Ήμασταν και οι τρεις μαθητές, οι δύο στο Λύκειο, ένας στο γυμνάσιο που συσταγαζόταν στο ίδιο κτίριο. Σε ηλικία 16 και 13, αντίστοιχα ο Γιώργος τότε, ο drummer. Ήταν ένα μέσο να εκφράσουμε κάποιους προβληματισμούς που είχαμε, να πάμε κόντρα σε κάποιους συμμαθητές που δεν είχαμε πολύ καλή σχέση, ας πούμε. Νομίζω αυτά. Αυτό ήταν δηλαδή η αρχή, το κίνητρο. Ωραία. Τώρα, εντάξει, αυτή η ερώτηση. Εσύ ήσουν από την αρχή του γκρουπ και ο Βαγγέλης. Όχι. Ήμουνα εγώ και ο Γιάννης. Ωραία. Φωνή, δηλαδή κιθάρα, με τον τότε τον drummer τον Γιώργο. Ο Γιώργος έφυγε κάπου το 2008, λόγω ακουσμάτων κυρίως, όχι ότι είχαμε κάποια διαφορά. Συνέχισε να παίζει σε πιο μεταλλικές φόρμες, ας πούμε, προς τον Doom κυρίως και στην ηλεκτρονική μουσική. Και το 2008 σε μια συναυλία των Dumped γνωρίσαμε τον Βαγγέλη. Το Μάιο του 8, ναι. Το Μάιο του 8, τέλος πάντων. Και από τότε. Ναι, μαζί με τον Βαγγέλη και τον τότε τον μπασίστα, αντίστοιχα τον Παναγιώτη, συνεχίσαμε. Εντάξει, να πω τώρα ότι απαντάει όποιος θέλει. Ναι. Και ένα τελευταίο ότι και η Βασιλική. Είσαι από το 2015 περίπου. Το 2015 βασικά. 15. Που έφυγε ο Παναγιώτης. Και Παναγιώτης έχω παίξει διάφορα groups μαζί και ήρθε στη συνέχεια στο Αρχή του Τέλους. Ωραία. Λοιπόν, δεν δίνω εγώ τον λόγο, τον δίνω μεταξύ σας. Θα το κάνουμε. Γιατί Αρχή του Τέλους και όχι Τέλος της Αρχής. Τι ερώτηση είναι αυτή. Είναι μεταφυσική. Κοίταξε, αυτό που μας άρεσε, καταρχήν το διαλέξαμε γιατί ήταν πολύ εύκολο να το θυμάσαι. Μας είχε συναρπάσει ότι δεν το είχε διαλέξει κάποιος άλλος μέχρι τότε. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Και δεύτερον, επειδή είχε κάποιους συμβολισμούς που μου άρεσαν σε εμάς, το ότι σε ένα κύκλο πολλά σημεία ταυτίζονται, άρα αυτό είναι η αρχή του τέλους. Τώρα στην ερώτηση που μου έθεσες, νομίζω ότι δεν το σκεφτήκαμε καν. Γι' αυτό δεν έχω κάποια εξήγηση. Κατά καιρούς βέβαια δίνεις διάφορες εξηγήσεις. Όχι, αυτή είναι η μόνη. Μας άρεσε το όνομα και συμβολίζει αυτό το πράγμα, τον κύκλο των πραγμάτων. Okay. Θέλετε να πετύχετε κάτι μέσω του γκρουπ, έχετε κάποιο στόχο, κάποιο σκοπό. Επειδή ακόμα και οι στίχοι σας όταν φαίνονται ότι είναι πιο ας πούμε προσωπικοί ή ξέρω εγώ υπαρξιακοί, η γνώμη μου είναι ότι κρύβουν ένα νόημα πολιτικό ας πούμε από πίσω. Δηλαδή δεν είναι έτσι άσχετοι εντελώς. Έχετε κάποιο σκοπό, στόχο μέσα στο γκρουπ, της μουσικής και των στίχων. Εντάξει, κάθε τραγούδι το εκλαμβάνει ο καθένας όπως θέλει. Τώρα η οπτική του Γιάννη, όποιος γράψει τους στίχους για να τραγούδι. Ο Γιάννης και ο Κώστας είναι. Κυρίως ο Γιάννης γράφει. Ναι. Ναι. Και έχει κάτι στο μυαλό του, πάντα. Σίγουρα, εντάξει, περιέχουν και το προσωπικό και το κοινωνικό και το πολιτικό σε έναν βαθμό, γιατί... καλά, μπορώ να μιλήσω για τον ίδιο, αλλά αυτό νομίζω σαν στόχος, πιστεύω πρώτα απ' όλα είναι η έκφραση, η δημιουργία και ο προβληματισμός για όλα αυτά γύρω μας που μας απασχολούν, επηρεάζουν, η καθημερινότητά μας, οι σχέσεις μας. Εντάξει, ανάλογα με την ηλικία, έτσι, δεδομένου δηλαδή το ότι βρισκόμαστε ακόμα και ιντερνετικά και συζητάμε για τη μουσική, γιατί πλέον πιο πολύ έτσι δουλεύουμε παρά σε στούντιο. Έχει να κάνει με το τι σε απασχολεί στην κάθε περίοδο. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε, ήταν κάποια θέματα που μας απασχολούσαν στις σχέσεις που είχαμε, τις ενδοσχολικές π.χ. Έτσι. Μετά μπορεί να ήταν το εκπαιδευτικό όταν ήμασταν στη σχολή. Μετά ήταν το εργασιακό. Παράλληλα, ήταν το οικογενειακό. Mm-hmm. Δηλαδή, ανάλογα με την ηλικία κιόλας. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ωραία. Άρα, αλλάζει και το περιεχόμενο, ας πούμε, ελληνικά των στίχων αναλόγως εποχής. Ανάλογος εποχής. Ναι, και τα βιώματα έτσι που έχεις παράλληλα. Και το πώς βλέπεις τα πράγματα έξω. Μουσικά έχετε αλλάξει από τότε που ξεκίνησε το γκρουπ. Στα αυτιά μου τουλάχιστον. Πολλές φορές. Ναι. Και με τους παίκτες έχει να κάνει.
κάποιοι. Και με τους παίκτες και με την εξέλιξη των παικτών. Τα ακούσματα, πολύ βασικό. Νομίζω πάει παράλληλα με τους στίχους αυτό, νομίζω. Το καλό είναι ότι ακούμε πολύ μουσική, οπότε κάπως δένει αυτό. Ναι, φαίνεται, γιατί είναι πολλά ας πούμε, κομμάτια που είναι διαφορετικά μεταξύ τους, άλλα πράγματα. Ναι. Δένουνε μεν, αλλά είναι σαν να ακούς κάτι άλλο σε σχέση με το προηγούμενο. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα χαρακτηρίσετε σήμερα τη μουσική σας, αν έπρεπε να την κατηγοριοποιήσετε, τι παίζετε, τι θα λέγατε ας πούμε, τι παίζετε. Σαν post-punk εγώ θα την χαρακτηρίζω. Με την έννοια της μετα-punk όμως, όχι σαν ήχο. Δηλαδή θέλω να πω ότι απλά μια άλλη οπτική δικιά μας πάνω στην punk μουσική. Παλαιότερα, ας πούμε, άμα δεις κάποια demo που έχουμε σε κυκλοφορίες, προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο πολύπλοκοι, προχωρώντας σε αυτή την πορεία τη 17χρονη πλέον. Το κάνουμε όλο και πιο απλό, δηλαδή μπορεί να είναι ένα αρίθινο κομμάτι, ας πούμε. Ξέρεις, έχουμε άλλη οπτική πλέον γύρω από τη μουσική. Μπορεί να είναι απλά ένας ήχος, να μην είναι καν κάποιο όργανο. Αλλά να εντάσσεται στη μετα-punk, ας πούμε, εποχή, ναι, κορμό, σκηνή. Ναι. Ωραία. Θέλω να πείτε τις μουσικές σας προτιμήσεις, ο καθενός από εσάς, και αν πιστεύετε ως μέλη του group ότι αυτά που ακούτε ή που έχετε ως ιδέες τελικά συγχωνεύονται σε ένα σύνολο. Ότι είναι αρμονικά, ας πούμε, δηλαδή ότι δεν είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ, το punk από το metal, ότι τα ακούτε στο τέλος και λέτε εντάξει, είναι όλες οι επιρροές μας μέσα, ξέρω εγώ. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Επηρεάζει το παίξιμό μας ό,τι ακούμε. Μπορεί να ακούμε rock and roll, ας πούμε, και θα επηρεάξει το παίξιμό μας αυτό. Και τον τραμιστικό αντίστοιχα. Ναι, σίγουρα. Απλά εντάξει, επιρροές τώρα θα ακούσουμε είναι πάρα πολλά. Δηλαδή πλέον είμαστε λίγο αρκετά μουσικόφιλοι, καταβροχθίζουμε βασικά. Και σαν κοινό εννοώ. Και σαν κοινό δηλαδή, σαν ακροατές. Και παρακολουθούμε γενικώς διάφορες σκηνές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σκηνές και μουσικές παρέες, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Πιο πολύ να ξέρεις, βγαίνουμε για μπύρα και μιλάμε για μουσική παρά πρόβες. Ναι. Αυτό δηλαδή. Και περίπου, είναι ασήμαντο και αυτό. Και εκεί περίπου συζητάμε, ναι. Έρχεται και στο πώς τα πού θα κινηθούμε ηχητικά. Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι του καθενός μας μέσα στο τελικό ηχητικό αποτέλεσμα, στο σύνολο και κάποιες επιρροές και κάποια πράγματα που όλοι αγαπάμε και κινούμεθα ως προς... Ναι, γενικώς περνώντας τα χρόνια δεν είναι απλά να περάσει κάποιες επιρροές, είναι ότι έχεις ένα μουσικό στόχο και ότι πώς, θα το δέσεις, πώς θέλεις να βγει, να βρεις, ναι αυτό, πιο πολύ να βρεις τα στοιχεία που θα σου δώσουν αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα που θέλεις παρά ότι θα... Θέλω να βάλω και αυτό και εκείνο, επειδή θα ήθελα. Θα το κάνω πολύπλοκο, ας πούμε. Πολύπλοκο ή πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τη μεταξύ μας αλληλεπίδραση, επικοινωνία και ποιος είναι ο στόχος. Και χρόνια τώρα που παίζουμε, ας πούμε, και υπάρχει πλέον άμεσα επικοινωνία. Πετάει μια ιδέα ένας. Δίνεται εύκολα. Έχει αντιπρόταση και στη δομή και στον ήχο, δηλαδή. Μπράβο, αυτό ήταν που θέλω να ρωτήσω τώρα. Πώς λειτουργείται, ας πούμε, όταν φτιάχνετε, ξέρω, όταν φτιάχνουμε ένα τραγούδι, ας πούμε. Ναι. Και μουσικά και στοιχουργικά. Από ό,τι κατάλαβα, ο Γιάννης και ο Κώστας, ή ο Γιάννης κυρίως και ο Κώστας, μετά γράφετε τους στίχους, κάπως έτσι. Ο Γιάννης παίρνει τη μελωδία, οπότε πάνω σε αυτό έχει τις ιδέες του και προσπαθεί να αντίσει το κομμάτι. Ο Γιάννης είναι συνήθως μετά και παρέα όλοι, γενικώς και στα δύο, και στα μουσικά και στο στιχουργικό, υπάρχει μια συλλογική επιμέλεια στο τέλος, ότι θα ακουστούν οι απόψεις, οι προτάσεις του καθενός, δες το λίγο έτσι, δες το λίγο αλλιώς, τα ακούσματα. Θα έρθει αυτό. Κάποιο κιθαριστικό, ας πούμε, κομμάτι από τον Κώστα, και αυτό συνήθως, ακόμα θα το ντύσουμε, για το μένα θεωρώ, εντάξει, όλοι έχουμε παίξει και με διάφορα άλλα groups και παίζουμε, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι συνήθως ξεκινάει το μουσικό κομμάτι, συνήθως έχετε μια πρώτη ιδέα από τον Κώστα συνήθως. Η οποία είναι πάνω στον μπάσο όμως, δεν είναι πάνω στην κιθάρα. Δηλαδή, ναι, ξεκινάω εγώ πάντα στο μυαλό μου έχοντας μια μπασογραμμή. Άσχετα αν παίζω κιθάρα. Αυτό πώς το έχεις πάθει τώρα. Το κοίταξε, μία... Έπαιζες μπάσο πιο... κάποτε. Έπαιζα σε άλλη μπάντα, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι σε όλα τα μετα-punk σχήματα θεωρώ ότι πάντα ξεκινούσαν από τον μπάσο και τα τύπανε, έτσι. Οπότε στο μυαλό μου εγώ φτιάχνω μια ιδέα, μια δομή πάνω στον μπάσο που μου ακούγεται σωστή. Και πάνω σε αυτή την ιδέα, πάνω σε αυτόν τον κορμό, προσπαθώ να κολλήσω κάποιες κιθάρες. Οπότε αυτό... Πότε θέλω να είναι κοντά στα προηγούμενα χρόνια και στις προηγούμενες δομές, πότε θέλω να απομακρυνθεί. Τώρα αυτό έχει να κάνει με το αν θέλω να είναι πιο δεμένο το κομμάτι ή αν θέλω να είναι πιο διαφορετικό σε σχέση με το άλλο σύνολο.
Και από εκεί ξεκινάει μια φοβερή συζήτηση με ανταλλαγή αρχείων. Έρχεται αυτό και μετά συνήθως το ρύθμισε έξω εμεί με τι δομέ των κομματιών. Ναι, ναι. Πάλι πρέπει να είναι λιγότερε φορέ. Λιγότερα, πόσα μέτρα που θα είναι δυναμικές. Και την ενορχίστρωση παρέα κτλ. Ναι, ναι. Και έρχεται ο Γιάννης και το εμπλουτίζει, α πούμε. Πάνω στη μουσική δηλαδή γράφει στίχους ο Γιάννης. Έχουμε ξεκινήσει από τον αντίθετο. Έχουμε ξεκινήσει από έχω αυτούς τους στίχους και. Ναι, ναι. Θέλουμε κάτι δραματικό, ας πούμε. Η πρώτη σας δουλειά, όχι ως άλμπουμ, ως demo, πότε βγήκε και πότε βγήκε και το πρώτο σας άλμπουμ. Είναι το 2001, όπου έχει 4 κομμάτια μέσα. Ένα ορχιστρικό, με καστοφωνάκι βέβαια το έχουμε ηχογραφήσει και 3 κομμάτια από πρόβες τα οποία νομίζω δεν μπήκανε κιόλας καν σε μεταγενέστερη κυκλοφορία και το πρώτο άλμπουμ είναι το 2009 που είναι ο Θόρυβος. Δεκέμβριο του 9. Ναι, ναι, Δεκέμβριο του 9. Και τα 3 Δεκέμβρη, ναι. Ναι, Δεκέμβρη, ναι. Του 9 ο δίσκος ουσιαστικά είναι η επιλογή κομματιών και η επαναηχογράφησή τους από τα demo. Τα προηγούμενα demo, τα περισσότερα ήταν κασέτες CDR, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2007 που ήταν το υγεία που γυρίζει τελευταίο. Ναι, ναι. Με το Γιώργο στο τύπο. Ναι, με το Γιώργο. Έχετε κάνει συναυλίες στο εξωτερικό ή όχι? Μία. Στο Βερολίνο τον Ιούλιο του 2010. Είχαμε πάει για μερικές μέρες και ξέρω μια συναυλία σε ένα κοινωνικό κέντρο, δεν θυμάμαι την περιοχή τώρα που λέγονται, ναι. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Αλλά γενικά δεν έχουμε κίνηση. Έχουμε γίνει κάποιες συζητήσεις κατά καιρούς, όλο κατά τη γη. Εντάξει, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα θέλαμε να... Θέλετε δηλαδή να το κάνετε. Και κάτω για την ακρίβεια το είχαμε κανονίσει. Αλλά εντάξει, λόγω εργασιών δεν προχώρησε. Δυστυχώς το είχαμε κανονίσει δηλαδή όλο το πρόγραμμα. Νομίζω και ο λόγος που είχα έρθει και στην πάντα τώρα. Ναι, είναι μάλιστα. Ήτανε... Ναι, ναι, γιατί είχε μόλις φύγει ο Παναγιώτης. Και βιαζόμασταν να... Και, ναι, και η Βασιλική ήθελε σαν τρελή εδώ για ταξίδια καιρό και τρόν. Και το είχαμε κλείσει όλο το διβδόματο, τριβδόματο πόσο ήταν. Απέτυχε. Και τελικά δεν μείναμε με τη Βασιλική, αγαπημένη του, και χάσαμε το tour, κατάλαβες. Σκέφτεσαι όμως να το... Μπορεί ναι, να σε κάποια φάση, ναι, 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 ναι. Δεν το αποκλείουμε, κάτι τέτοιο. Για την ώρα είμαστε στο πλάνο του ότι είμαστε εδώ, όποτε θέλουμε, γράφουμε, παίζουμε, ναι, υπάρχουν κάποιοι ρυθμοί, ίσως. Τι σημαίνει punk για εσάς, για τον καθένα από εσάς? Τι σημαίνει punk? Τι σημαίνει punk? Ναι, ξέρεις, για το punk είναι... Ένα μουσικό ιδίωμα είναι, εμάς λειτουργήσε πολύ νοτικά. Έτσι όπως το βιώσαμε το punk η δικιά μας η γενιά. Και εγώ αυτό θέλω να κρατήσω. Ένα μουσικό ιδίωμα, παιδικά χρόνια και η ένωση που είχαμε στην ελληνική σκηνή. Εντάξει, το punk για τον καθένα μπορεί να διαφέρει τα πράγματα. Ναι, τώρα... πίστη και ειλικρίνεια στους δικούς σου ανθρώπους και στον εαυτό σου και μέσα από τη σκηνή αυτή. Τέλος πάντων, ναι, μέσω αυτής της μουσικής κατάφερα προσωπικά να γνωρίσω ανθρώπους πολύ σημαντικούς για μένα και να δημιουργήσω σχέσεις μουσικές και μη που καθόρισαν τη χαρακτηροδομή μου. Βίλησε κοράκια. Τέλος πάντων, το ωραίο που ναι. Αυτό που κρατάω τέλος πάντων, μιλώντας για ανθρώπους, θέλω να πω πιο πολύ ότι αυτό το δίκτυο ας πούμε, ανθρώπων στην Ελλάδα, για παράδειγμα, δηλαδή μέσα από τα σπάνια προβλήματα και τις συναυλίες, οι χίλιοι νοματέοι, ας πούμε, που πηγαίνεις σε άλλες πόλεις και έχεις φίλους, νομίζω είναι ένα από τα πράγματα που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Σε μια τέτοια ερώτηση. Αυτή είναι η γενιά μας. Πολύ σημαντικό. Δεν ήταν μπύρα φτηνό, όργια, ας πούμε. Ήταν αγνό. Αγνώ και να πας να παίξεις μουσική, γνωρίζεις άνθρωποι με παρόμοιους προβληματισμούς ή κάποια παρόμοια ακούσματα σε άλλες πόλεις, μια μεγάλη παρέα. Και τους βλέπουμε ακόμα, κάποιους ανθρώπους που συνεχίζουν μουσικά, είμαστε ακόμα παρέα. Είμαστε ακόμα παρέα. Συναντιόμαστε. Καλά, είναι και η πολιτική του πράγματος, δηλαδή το ότι, ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να κάνεις πράγματα
καθαρά αόριστα, μόνο και μόνο για την χαρά του πράγματος. Δηλαδή υπάρχει και η ψυχαγωγία, αλλά είναι και το ότι ξέρεις κάποια πράγματα τα κάνεις και πρέπει να έχουν και λόγο που τα κάνεις. Σωστό. Δεν μπορείς δηλαδή απλά να δημιουργείς γιατί μόνο περνάς καλά. Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή είναι μια οπτική που έχουμε πάνω στην κοινωνία, στην εργασία μας, στις σχέσεις μας, mm-hmm. στις μεταξύ μας και εμείς. Αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές μας στις συναυλίες. Ποιες συναυλίες παίζαμε, ας πούμε, σε τι χώρους παίζαμε. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι αμυγός πολιτικό, έτσι. Ναι. Είναι πάντα πολιτικό, αλλά δεν ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο. Τουλάχιστον για μένα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει νομίζω με αξίες που πορεύεσαι περισσότερο παρά με κάποιο δόγμα ή με κάποιο τρόπο που πρέπει να γίνεται ή είναι αυτό και πας να κάνεις έτσι. Και εμείς έχουμε αλλάξει πολλές φορές απόψεις. Πάνω σε πρόσωπα, σε καταστάσεις. Αλλιώς τα βλέπαμε πριν 10 χρόνια, αλλιώς πριν 17-18 που ξεκινήσαμε τις πρώτες πρόβες. Αλλιώς τα βλέπουμε τώρα. Τώρα που περισσότερο μιλάμε, ας πούμε, για μουσική, τότε ξεκινάγαμε από το αίτιο και το αιτιατό και μετά πηγαίναμε στο μουσικό. Τώρα ξεκινάμε από το μουσικό, για να είμαι ειλικρινής. Mm-hmm. Ξέρεις, δηλαδή δεν αμελούμε τη χαρά της μουσικής και της δημιουργίας. Τότε ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ήταν πρώτα η πολιτική, φαντάζομαι. Η πολιτική. Ήταν, ξεκινάγαμε για το τι γράφουμε, γιατί το γράφουμε αυτό. Mm-hmm. Και μετά ήταν το ότι πρέπει να το παίξουμε καλά. Τώρα ξεκινάμε από το ξέρεις. Είμαστε και λίγο. Θέλουμε να δούμε και τα όρια μας, ρε παιδί μου. Τα μουσικά όρια. Ναι, ναι. Απ' την άλλη, όμως και πάλι δεν νομίζω ότι. Ότι αμελούμε. Ατονεί ναι. ο λόγος. Αυτό δεν αποκλεί. Ναι, ναι. Ή ότι έχετε σε δεύτερη μοίρα. Απλά είσαι λίγο πιο ξεκάθαρος απέναντι στον εαυτό σου ότι ξέρεις ότι. Είμαι εδώ με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την ομάδα ανθρώπων για να δημιουργήσω μουσική και να εκφραστώ μέσα από αυτό, οπότε... Πιο ξεκάθαρο, εμένα μου φαίνεται. Mm-hmm. Πλέον προχωράμε πιο ξεκάθαρα στους εαυτούς μας, απέναντι στους εαυτούς. Ωραία. Και τώρα, μια δύσκολη ερώτηση, μπορεί να είναι και εύκολη, δεν ξέρω. Τι είναι η τέχνη για εσάς? Τέχνη. Το punk είναι ψηλό, εντάξει, το όχι ψηλό, το απαντήσαμε. Mm-hmm. Ήταν πιο εύκολη, φαντάζομαι. Έκφραση, εγώ θα πω. Τι είναι η τέχνη, ας πούμε. Έκφραση, ανάγκη του καθενός να δημιουργήσει. Αυτό θα απαντούσα. Ναι. Και εγώ στην έκφραση. Ναι. Αποκλειπτική, θέατρο. Ναι. Κοίτα, νομίζω αν δεν παίζαμε μουσική θα κάναμε κάτι άλλο πάντως. Έπιπλα. Ναι. Θα σκηνοθετούσαμε, θα κάναμε εκλεπτική, θα ζωγραφίζαμε, δεν ξέρω. Ναι. Ξέρεις, ναι, η ανάγκη απλά να ξεσκάσει. Για δημιουργία, δημιουργία να βγάλεις τα μέσα. Ωραία. Άρα δεν ήταν τόσο δύσκολο και ήταν τόσο δύσκολο. Ναι, είναι πολλά. Εντάξει, πάμε λίγο γύρω-γύρω γιατί είναι και αισθητική, είναι και ευχαρίστηση, είναι και πολιτική. Έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Η τέχνη, πιστεύετε ότι είναι πολιτική αφεαυτή της ή γίνεται πολιτική ενίοτε? Ή γίνεται πιο πολιτική κάποιες φορές από τις φορές που είναι έτσι κι αλλιώς πολιτική? Δηλαδή, θέλω να πω, ας πούμε, βγάζει ξέρω εγώ τραγούδια ένα ηλίθιο παράδειγμα, ο Ρέμος. Ναι. Παράγει πολιτική αυτό που βγάζει ο Ρέμος? Αν σκεφτούμε ότι τα πάντα είναι πολιτική. Τον Ρέμο τον εξετάζουμε βάσει πορείας. Εντάξει, το παράδειγμα που θέλεις, τον εξετάζουμε βάσει πορείας ή βάσει επιλογών? Δηλαδή, εξετάζουμε την επιλογή του ή εξετάζουμε την πορεία του Ρέμου, ευχαριστή. Ποια είναι η επιλογή του, τι είναι? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι σε μια πορεία ο Ρέμος 20χρονων, 30χρονων, δεν ξέρω και εγώ πόσο παίζει, μπορεί να έχει κάνει μια επιλογή την οποία και να την πίστευε και να βοήθησε. Εκεί πέρα μπαίνουμε σε άλλα σενάρια. Δηλαδή, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, τα μέσα ο σκοπός. Θέλω να πω. Περίμενε. Ο Ρέμος κάνει μια μουσική, ρε παιδί μου. Ναι, μια... ναι. Η οποία είναι εύπεπτη. Ναι, πολύ. Δεν μπορείς να την πεις τώρα τίποτα, θα κάτσεις να σκεφτείς ξέρω, το νόημα, το στίχο και δεν ξέρω εγώ τι. Ωραία. Αυτό παράγει ένα πολιτικό αποτέλεσμα? Αν μείνουμε σε αυτό, όχι. Όχι. Για μένα τουλάχιστον. Ναι, εγώ θεωρώ. Εγώ θεωρώ ότι παράγει γιατί... ουσιαστικά... ναι. Επηρεάζει κόσμο. Ναι, επηρεάζει κόσμο. Είναι και... αυτό που λες με τις επιλογές, τώρα σκέφτομαι διάφορα. Ναι, έχει ένα τρόπο διασκέδασης. Αυτό είναι αυτό που θα κάνει. Ναι, είναι ένας τρόπος διασκέδασης. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια. Το οποίο όμως. Εσύ παίρνεις καθαρά την τέχνη, όχι εκεί που αποσκοπεί η τέχνη. Λέω, θέλω να πω, αν πάει ο Ρέμος και παίξει σε ένα αντιφά φεστιβάλ. Αστείο. Ωραία. Πες ότι πάει και το κάνει, ρε παιδί μου.
και μαζεύονται κάποια χρήματα και πηγαίνουν σε άτομα που έχουν ανάγκη. Ναι. Τι εξετάζεις, αυτό που τραγούδησε ο Ρέμος ή γιατί έπαιξε ο Ρέμος εκεί? Καταρχήν, μάλλον γελάσαμε οι δυο μας και ο Βαγγέλης και η Βασιλική. Ναι, πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Ότι δεν θα πάει. Εννοείται, δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βρε, ποτέ δεν θα γίνει. Απλά θέλω να πω τι εξετάζεις, την πορεία, την επιλογή ή το περιεχόμενο. Εγώ προσωπικά εξετάζω και αυτό που πες στην αρχή. Τα μέσα και η σκοπή. Ναι, ποιο είναι φουνάρι, α πούμε, να τραγουδίσει για να μαζέψει λεφτά. Ωραία. Α πούμε, αν πα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν πα σε μια πιο κλειστή κοινωνία όπως είναι η αυτοοργανωμένη μουσική στην Ελλάδα, έχεις αναρωτηθεί γιατί ποτέ τα μεγάλα ονόματα δεν ανοίξανε τα μικρότερα? Αν ισχύει αυτό που λες, ας πούμε, για τα ανεξάρτητα είδη, γιατί μια πιο γνωστή μπάντα δεν ανοίγει μια καινούργια μπάντα? Γιατί, για πες. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι έστω και άτυπα εφαρμόζεται αυτό που εφαρμόζεται στις συναυλίες του Ουράνου, για να γυρίσουμε στο παράδειγμα. Ότι υπάρχει μια άτυπη ιεραρχία, ότι κατά το εγώ παλιό. Υπάρχει μια μικρό. Όχι ότι φταίει κάποιο σύστημα, εμείς το όχι, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές είναι μια. Εντάξει, όχι πάντα. Πότε, ρε. Πότε. Ρε φίλε, έχω δει και συναυλίες, εντάξει, μην είμαστε απόλυτοι, αλλά αρκετές φορές, πολλές φορές, τέλος πάντων. Είναι μια μικρογραφία. Βλέπουμε συμπεριφορές και τρόπο οργάνωσης και πλάνο. Γιατί εντάξει, αλλά είναι η πραγματικότητα, βέβαια, ζούμε και σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε. Το δέχεσαι. Λογικά, ναι. Λογικό είναι να γίνονται τέτοιες. Εγώ έχω ακούσει, ας πούμε, πάρα πολλές φορές. Άμα είναι να βουλευτεί για κάποιο σκοπό, γιατί να κάνεις συναυλία αντί να κάνεις ένα πάρτι, το οποίο θα έχει μικρότερο κόστος και περισσότερα έσοδα. Εγώ εκεί θα μπορούσα μόνο να την παραθέσω ότι σε ενδιαφέρει και το πολιτιστικό κεφάλαιο της αντικουλτούρας. Θες να δημιουργήσεις μια εκδήλωση η οποία να συσπηρώσει κόσμο, να συζητήσει για πράγματα, να προβληματιστεί, ενίοτε να κινηθεί και να δημιουργηθεί κάποια καινούργια ομάδα, μια συλλογικότητα για κάποιο σκοπό, για κάτι οτιδήποτε, χώρος και τόπος συναντήσεων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι το κάθε μουσικό, ναι, επανέρχοντας στο, εντάξει, το παράδειγμα που είναι, εντάξει, πολύ υποθετικό, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε μουσικολογικά, ας πούμε, ότι είναι κομμάτια που ακριβώς εξυπηρετούν κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο μουσικό όραμα ή να εκφραστεί κάτι, είναι απλά κομμάτια για διασκέδαση. Τα οποία και η συνέχεια αυτού είναι ότι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι όλη η μουσική πρέπει να είναι σόνη και καλά να μας προβληματίζει. Όχι, έτσι καλώς δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Και οι μουσικές που μας αρέσουν δεν μας προβληματίζουν. Ακριβώς, ακριβώς. Η μουσική δεν είναι απαραίτητα να σηκώσει κανείς τα λάβαρα. Και ψυχαγωγία. Και ψυχαγωγία, βεβαίως. Εντάξει, πολλές φορές με αυτά τα μεγάλα νόματα είναι πρόσφαση τι εκφράζεται από πίσω και ποια είναι η ολόκληρη βιομηχανία της νύχτας, της διασκέδασης και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε δει να κινείται στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια με όλο αυτό το, με τα μπουζούκια και τη νύχτα, ας πούμε. Δεν θα σταθώ στο μουσικολογικό όσο το υπόλοιπο. Το στήσιμο, ας πούμε. Το στήσιμο όλο το πράγμα. Και την πορεία, ας πούμε. Την πορεία, αυτό. Το οποίο είναι κάτι. Η τέχνη μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους. Μπορεί, επηρεάζει. Μπορεί. Σίγουρα. Συναισθηματικά. Στις πιο τρυφερές ηλικίες, νομίζω. Ναι, επηρεάζει. Αυτό το λέω τελείως βιωματικά, δηλαδή. Ναι, ναι. Ακούγοντας κάποια σχήματα, ή το λέω με τον πιο απλό τρόπο. Ή βλέποντας μια αλφαϊστητική μέσα από μια ζωγραφιά, διαβάζοντας κάποιους ποιητές, ίσως βλέπεις και αρχίζεις να βιώνεις πράγματα και να ανακαλύπτεις πράγματα. Και σου δίνουν τροφή για σκέψη ουσιαστικά για να προχωρήσει, να αλλάξει. Θα βλέπουμε τα παιδάκια, ας πούμε. Ανοίγει το μυαλό. Κώστασε. Ένα πράγμα προς ωραία. Σχεδόν με όλα τα γκρουπ που κάνω συζητήσεις, κάνω μια ερώτηση πάντα, η οποία έχει ένα περιεχόμενο συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με τους κλάσ και τους κράσ. Ότι μεν πρώτοι κατάφεραν, ας πούμε, μέσω, θα το θέσω έτσι, καπιταλιστικών οδών να περάσουν ένα επαναστατικό μήνυμα. Οι κράς το έκαναν με το δικό τους τρόπο. Τώρα δεν θέλω να ρωτήσω ακριβώς, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλω να ρωτήσω, ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή αναφερθήκαμε και πριν σε μέσα και σκοπούς, έχει σημασία αυτό τελικά?
Για μένα είναι και οι δύο στάσεις είναι θετικές. Mm-hmm. Τα βλέπω θετικά και τις δύο στάσεις, πραγματικά. Ναι. Οι κλάσεις έχουν δώσει πολύ ωραία μηνύματα, έχουν προσεγγίσει κόσμο με ευκολία. Mm-hmm. Μουσικά δεν συγκρίνονται, φαντάζομαι. Μουσικά δεν συγκρίνονται. Ενώ εντάξει, παιδί μου. Ναι. Αλλά και οι κλάσεις έχουν κρατήσει πολύ καλή στάση. Προσέγγιση εννοώ. Ναι. Ότι ήταν καλή παίκτες. Ήταν καλή παίκτες. Δεν είναι μόνο το καλή παίκτες, το οποίο σημαίνει ότι υπηρετήσαν αισθητικά. Ναι, ήταν πιο εμπορικός ο ήχος. Τον κλάσ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το αισθητικό όμως των κλάσ, δηλαδή αυτό που υπάρχει πίσω από κάθε εξώφυλλο και πίσω από κάθε πώς να σου πω, στίχο των κλάσ στην κάθε κυκλοφορία, δεν νομίζω ότι το πλησιάσανε έστω και στο 10% οι κλάσ. Όχι. Δηλαδή, επειδή πάνω κάτω μαζί τους άρχισα να τους ακούω, νομίζω πιο πολύ με είχε κεντρήσει, πιο πολύ με κέρδισε ο ήχος και η αισθητική προσέγγιση των κρας παρά του Strummer, ας πούμε. Εμένα προσέγγιση. Άσχετα να ακούω τώρα πιο συχνά τους κλας. Κατάλαβες. Αισθητικά όμως μιλώντας μου. Αισθητικά, βάσει μηνυμάτων, βάσει στάσεις. Εγώ κρατάω τη στάση αντίληψης από τους κρας και τη μουσική των κλας. Ναι, νομίζω έτσι το έχω πάρει. Και εγώ νομίζω, νομίζω αυτός είναι ο συνδυασμός τελικά που δηλαδή μου αρέσει και εμένα. Είναι το mentality νομίζω των κρας που κρατάς, ο τρόπος να γίνουν τα πράγματα, το do it DIY, το do it yourself, το do it together, αυτό το concept. Αυτά τα μανιφέστα τα τελείωτα, ας πούμε. Και από τους κλας σίγουρα ναι, κρατάς το ότι είναι κάτι εμπορικό δεν σημαίνει ότι είναι κακό μουσικά, έτσι. Όχι. Η μίξη των μουσικών στυλ είχαν και μέχρι το όραμα. Το όραμα, δηλαδή. Μιλάνε πάνω στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη έκφραση. Δηλαδή δεν είναι όμως. Κατάφερε. Αν σας έλεγε, σας ας πούμε μια ξέρω εγώ δισκογραφική εταιρεία μεγάλη. Ναι. Δισκογραφίστε. Τι θα κάνατε, πώς θα το βλέπατε, ας πούμε. Μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Νομίζω δεν. Με τι πλάνο, νομίζω το δεν. Όχι. Έχει πολλά όρια. Έχει άλλοι κανόνες παιχνιδιού. Ναι, γι' αυτό το άλλοι κανόνες παιχνιδιού. Έχουμε τους δικούς μας. Νομίζω ότι το μπορούμε να το ορίσουμε πιο ευχάριστα. Mm-hmm. Δεν αποσκοπούμε στο να χρηματιστούμε από αυτό το πράγμα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Όχι, αλλά κάθε συγκρότημα φαντάζομαι για τους λόγους που έχει δημιουργηθεί θέλει να το ακούσει περισσότερος κόσμος για να περάσει και το μήνυμά του. Ναι. Και αμέσως μιας μεγάλης δισκογραφικής. Υπάρχουν τώρα, αλλά έχουν κατά κάποιο τρόπο καταπέσει καλά τις ζωγραφικές. Εντάξει, έχει και στο εξωτερικό, ναι, θα μπορούσε να είναι κάτι. Από αυτήν την άποψη το λέω, ότι περνάει ένα μήνυμα, είναι το αντίστοιχο με τους κλάσσες και τους περνάει ένα μήνυμα σε ευρύτερο κοινό. Υπάρχουν μέσα πλέον για να το δώσει αυτό το μήνυμα. Υπάρχει το ίντερνετ, εύκολα. Τους δίνει και απ' την άλλη επίσης δεν είναι τέτοιοι. Τέτοιοι στόχοι της μπάντας, καθαρά έκφρασης και παρέας, μιας μουσικής παρέας ας πούμε και η φιλία μας, τέτοια που δεν κοιτάει προς τα εκεί. Δεν κοιτάει προς τα εκεί σε καμία περίπτωση αυτό το σχήμα. Εδώ, είναι έτσι, και ο λόγος που προτιμούμε γενικά τα μικρά live, τα μαζεμένα. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, πάντως θεωρείται ότι υπάρχει χώρια rock σκηνή. Νιώθετε ότι ανήκετε σε αυτήν τη σκηνή? Ναι, κατ' εμέ ναι. Ναι. Παρακολουθώ την ελληνική σκηνή και νομίζω ότι είμαστε κομμάτι αυτής. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω τόσο ενωτικά ή σε ήχο ή ύφος ή σε στάση. Μάλλον σε στάση. Σε στάση. Όχι, σε ήχο ανήκετε. Εντάξει, σε κάποια στάση ναι. Τώρα με όποιες διαφορές έχει μπάντα από μπάντα. Όπως και ηχητικά μπάντα από μπάντα σε αυτόν τον χώρο των αυτοοργανωμένων live. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι κομμάτι της ανεξάρτητης σκηνής, να σου πω, με κάποιες stoner μπάντες, ας πούμε, που δεν είναι δισκογραφημένες ή είναι δισκογραφημένες σε μικρά label, ας πούμε. Εντάξει, δεν μου καίγεται καρφί προσωπικά για αυτό. Γιατί, τι εννοείς, πώς το. Δεν το θέτω αισθητικά. Δηλαδή, αν μου αρέσει η μουσική, θα πάω και στο live και μια μπύρα θα τη βγει και μια χαρά θα περάσω. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο κομμάτι. Δηλαδή, άλλα πράγματα θέλω να περάσω εγώ. Mm-hmm. Άλλα πράγματα αποδεκτά, βέβαια, επιθυμεί να περάσει αυτή η μπάντα. Εντάξει, κατανοητά. Απλά δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θέλω να πει κάποιος άλλος κάτι γι' αυτό. Όχι, εντάξει, ναι, είναι πάλι και το ελληνικό ροκ, είναι έτσι λίγο γενικό. Με την είναι γενικό. Είναι γενικό. Μεγάλος κουβάς. Ναι, σίγουρα
αυτό που λέγαμε πριν, ότι ακούμε πάρα πολύ μουσική, παρακολουθούμε διάφορες σκηνές ιδιώματα, τέλος πάντων, διάφορα ιδιώματα και στον ελλαδικό χώρο. Από εκεί πέρα, εντάξει, έχουμε θέσει κάποιες βάσεις του... Εγώ βλέπω ότι μέσα σε αυτό κινούμαστε, παιδιά. Ναι, ναι. Δεν κινείσαι εκτός από αυτό. Ναι, ναι. Δεν παίζουμε στο εξωτερικό κάθε μέρα. Ναι. Εδώ γύρω γυρνάμε. Εντάξει. Ναι, μωρέ, και τα live, ας πούμε, κοιτάμε, ξέρεις, να είναι λίγο πιο, τι να σου πω, σαν να έχεις ένα φωτογραφικό άλμπουμ. Δηλαδή, όταν θέλουμε να πούμε κάτι, το συζητάμε, γράφουμε ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ, δεν ξέρω τι εγώ θα γράψουμε, το παρουσιάζουμε, κάνουμε κάποια μαζεμένα live και είτε συνεχίζεται, είτε τελειώνει εκεί μια περίοδος που έχουμε ξεκινήσει λίγο πριν. Ξέρεις, δεν έχουμε σαν σκοπό να κάνουμε συνέχεια live, να κάνουμε περιοδίες, να βγάζουμε συνέχεια άλμπουμ, demo, παρουσιάσεις, να ανοίγουμε μεγάλες μπάντες. Είναι βιωματική μπάντα από την πρώτη μέρα που φτιάχτηκε και σαν βιωματική μπάντα θα διαλύσει κάποια στιγμή. Δεν νομίζω ότι μετά το 17ο χρόνο, 18ο, θα αλλάξουμε πορεία. Δηλαδή θα είναι και ανού, θα είναι άτιμο, ας πούμε, απέναντί μας. Θέλω να πείτε τι σημαίνει για εσάς το DIY στη μουσική, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά της ζωής. Γιατί είναι κάτι που μας αφορά όλους, δεν είναι μόνο για τη μουσική. DIY, Συνεργασία. Που δεν γίνεται πάντα. Να πραγματώνεις με τους δικούς σου τρόπους μέσα και ανθρώπους. Ναι, διάφορους στόχους που θέτεις στην καθημερινότητά σου. Ναι. Με τους δικούς σου όρους. Με τους δικούς σου όρους. Εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι μόνο πάνω στη μουσική, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι το να κατασκευάσω ένα καναπέ με τον πατέρα μου, το να φτιάξω με τα παιδιά μια δομή περίθαλψης, μπορεί να είναι ένα βιβλιοπωλείο, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Βέβαια, ευθύνεται παντού αυτό. Ναι, δηλαδή είναι το τέλος πάντων, δικιά μου οπτική είναι ότι είναι το τι προσέγγιση έχεις στα πράγματα. Δηλαδή αν στα πανηγύρια είμαστε όλοι μαζί και στη στεναχώρια είσαι μόνος σου, που έτσι συμβαίνει συνήθως, δηλαδή ένας του τραβάει το λούκι, δεν μου λέει κάτι. Νομίζω εκεί πάνω, ναι, αυτό έχει να κάνει λίγο με το... Είναι λίγο συνήθως αυτό που λέγαμε πριν, με τις αξίες και με τον τρόπο που θες να τρέξεις τα πράγματα και με τους ανθρώπους που θες να έχεις γύρω σου και... Και πολύ απογοήτευση του DIY, έτσι. Καλά, αν μιλήσουμε τώρα για την αυτοοργάνωση, ναι, εντάξει. Είναι εκεί που έχει την πίστη και το όραμα, πολλοί κόσμος και κάποια στιγμή βαλτώνει. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση που το θέσατε, ναι. Εσύ και βάζω, είναι ότι υπάρχει μια αυτοοργανωμένη μουσική σκηνή. Ναι. Πιστεύετε, ας πούμε, ότι στηρίζετε περισσότερο σε δομές έτσι οργανωμένες ή περισσότερο σε ατομικότητες? Ατομικότητες, ξεκάθαρα. Και παρέες. Τα παρέακια. Όπως το έτσι, ξεκάθαρα. Οι καλές παρέες φτιάχνουν τα όμορφα πράγματα. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Ναι, ναι, ισχύει. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε τώρα για άτομα τα οποία θα έχουν το μεράκι να κάνουν τις υπερβάσεις, να μάθουν από ήχο ή να μαζέψουν τελευταίες συναυλίες ή να τρέξουν το οτιδήποτε. Οι οποίοι κάποια στιγμή κουράζονται, κάποιοι άλλοι παίρνουν την θέση τους, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν μένουν οι δομές βασικά. Θα έπρεπε να υπάρχουν οι δομές. Μα δεν γίνεται όμως αυτό με την περιγραφή που κάνουν. Ναι, ναι, το ξέρω. Μα αυτό είναι το προβληματικό, λέω. Ότι δηλαδή, άμα στηρίζεις τις παρέες και ατομικότητες, ναι. Πώς θα μείνει μια δομή. Βλέποντας λοιπόν ότι αντί να φτιαχτεί η δομή, να γίνει σεβαστή από όλους. Για παράδειγμα, ένα συναυλιάδικο, όπου θα μπορούν να εναλλάσσονται στις θέσεις που έχουν κριθεί απαραίτητες, τύπου ποιος θα είναι στο μπαρ, ποιος θα είναι στον ήχο, ποιος θα προσέχει τα μηχανήματα, ποιος θα καθαρίσει, ποιος θα είναι στο κουτί. Και ναι, ας πούμε το έχω δει στο εξωτερικό αυτό το πράγμα. Και το πιο σημαντικό, ποιος θα σφουγγαρίσει μετά. Ποιος θα σφουγγαρίσει μετά. Και είναι πάντα τα ίδια άτομα, έχει κάποια στιγμή κουράζοντας τι. Αλλάζει και η ζωή, δεν γίνεται. Μετά μπαίνει σε άλλη διαδικασία. Οπότε λογικό είναι να αφήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Αντί λοιπόν να υπάρχουν υποδομές και κάθε φορά να αναλαμβάνει, θες να κάνεις συναυλία, ωραία, μεγάλη, υπάρχουν αυτά τα πόστα που πρέπει να καλυφθούν. Θυμάμαι κάποια στιγμή συζητάγαμε το εξωτερικό που ουσιαστικά η συναυλιακή ομάδα ήταν ένας τύπος που έκλεινε τις ημερομηνίες. Αλλά έλεγε, ωραία, εσύ έχεις κανονίσει, είσαι υπεύθυνος λοιπόν για αυτό το live που θέλεις να κανονίσεις. Πρέπει να βρεις αυτά τα άτομα να επανδρώσουν αυτές τις θέσεις.
Ποιος θα είναι, πού και τι. Και, και ποιος ήταν ο σκοπός, τα λοιπά και τα λοιπά, okay, αλλά εμένα μου φαίνεται πιο λογικό αυτό, γιατί ουσιαστικά στηρίζεται, ωραία, έλα, έλα, πάρε τη δομή, σε βάσου τη, λειτουργήσέ του, διανομή ρόλων και δημιούργησε αυτό που να δημιουργήσεις. Από το να είμαστε πόσα άτομα στις συνελεύσεις και όλοι να είναι με τους μαξιμαλισμούς και να λένε τα διάφορα και μετά να τρέχουν οι ίδιοι τρεις τύποι, ας πούμε, στο τέλος της υπόθεσης. Είναι κλασικό αυτό που λες τώρα. Αυτό. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε εμείς οι ίδιοι, είναι πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα φοβερό δηλαδή. Εσύ θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό. Τελικά είναι κάτι το φοβερό. Οπότε μετά φτάνεις στο σημείο και μιλάς με επαγγελματίες, ας πούμε. Μετά κουράζεσαι και ουσιαστικά τέλος πάντων κουράζεσαι και άρα όταν κουραστείς λοιπόν αποκλεί κόσμο μετά από κάποια ηλικία αυτό το πράγμα. Γιατί θα πρέπει να είμαι νέος και φοιτητής και να έχω ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθώ με την αυτοργανωμένη σκηνή. Μόνο τότε και θα ξεκινήσει και το live, εντάξει, το live πάντα τώρα. Είναι και αυτό σημαντικό όμως, δεν είναι. Είναι, δεν ξέρω, μπορεί να έχει ερώτηση παρακάτω. Στην ίδια κουβέντα. Ξεκινάνε τα live, που πούμε, 10 12 η ώρα. Αυτό, καθημερινή και ώρα. Το ερώτημα είναι γιατί ξεκινούν 12 η ώρα. Πού αποσκοπεί το ξεκίνημα. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι. Συναυλίε 12 η ώρα. Στο να πα να το κάνει πάρτι. Μια πολιτική δραστηριότητα. Ναι, μια πολιτική δραστηριότητα να γίνει. Ουσιαστικά πα να κάνει. Θε να μιλήσει στην νεολαία, α πούμε, ποια νεολαία. Ποιο θα βγει 12 η ώρα. Κάτω, ή στην άλλη θα μιλήσει μόνο στην νεολαία, σαν όλοι 19-25 και μετά τελείωσε το πανηγύριο. Οι υπόλοιποι πηγαίνουν για ύπνο ή σηκώνονται για δουλειά το πρωί, ας πούμε. Αυτό δεν είναι υγιές. Οπότε ίσως αυτό νομίζω είναι κάτι που λείπει και θα πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία τα επόμενα χρόνια ώστε να δούμε ίσως υποδομές που να υπάρχουν. Να γίνονται σεβαστές και να χρησιμοποιούνται από διαφορετικές ομάδες κάθε φορά. Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι τώρα, ξέρετε παιδιά, που είναι το θέμα. Ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς, υπάρχουν περίπτωση να φτιαχτούν υποδομές. Δηλαδή αυτό είναι και είναι θέμα δικό μας. Σαν ατομικότητες το λέω. Ναι. Δεν γίνεται. Θα βρεθεί πάλι ένα παρεάκι το οποίο θα κάνει την αρχή και ίσως αυτό δημιουργήσει τη σπίθα για την επόμενη γενιά. Έτσι μόνο. Εγώ νομίζω ότι είναι και θέμα πειθαρχίας δικιάς μας. Και να το θέλουμε, ας πούμε, στα αλήθεια αυτό που θέλουμε. Ναι, μα συνήθως. Δηλαδή, όταν είναι η συνέλευση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα στις 7 και όλοι μαζεύουν τις 8, αυτό είναι δικό μας θέμα. Δεν μας είπε κανένας να μην πάμε στις 7. Απλά λέμε, άμορφη τώρα, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Σιγά. Γιατί να πάω πρώτος τώρα. Αφού είναι δικό μας. Βέβαια, βέβαια. Έχει να κάνει προφανέστατα. Αυτό είναι στην κουλτούρα του Έλληνα, τον αργεί λίγο. Εντάξει, λίγο ενέργεια, αλλά όχι να αργεί μία ώρα. Μια και καθόλου. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι άμα δεν τη φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι, άμα δεν είναι αυτό που θα αρχίσουμε, δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ποτέ κάτι. Σε οποιαδήποτε, όχι μόνο στην αυτοοργανωμένη σκηνή, στις συλλογικότητες παντού. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα είπα την άποψή μου. Δεν μας ενδιαφέρει. Σωστό, είναι. Αφού το είπα και εγώ τώρα να πούμε και λέγεται δεν είπα τώρα, δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν, θεωρείτε ότι ο Δεκέμβρη του 8 έδωσε όθηση στην αυτοοργανωμένη μουσική σκηνή και στην αυτοοργάνωση γενικά. Και έμεινε τελικά. Βασικά τώρα απαντήσατε πριν ότι προφανώς δεν έμειναν και πολλά πράγματα, αλλά εκείνη την περίοδο ήταν κάτι σημαντικό αυτό που γινόταν ή την αμέσως επομένη περίοδο. Σίγουρα έδωσε, ήταν χρόνια που τα επόμενα τουλάχιστον γνώρισε να τις και η σκηνή. Ο κόσμος προσπάθησε να γίνουν κάποιες υπερβάσεις, πιστεύω και αναφορικά με τα πολιτικά. Να σπάσει ξύλινη γλώσσα, να ανοίξει κοινωνικά ο χώρος. Από εκεί και πέρα μετά βλέπουμε την καταστολή που υπάρχει, ας πούμε, και με το κλείσιμο της Βίλας το 2012 το Δεκέμβρη και στη συνέχεια με την καταστολή επί Σαμαρά γενικότερα, το οποίο όσο να είναι... Έφερε μουσική αναταραχή, δημιουργήθηκαν καινούργιες μπάντες. Σίγουρα γίνεται. Κάναν κοιλιά άλλες. Ναι. Εντάξει, αλλά... μουσικά, μετά πιστεύω ναι. Εντάξει. Μουσικά άνθησε, εγώ πιστεύω. Μουσικά άνθησε. Δηλαδή από το 7-8 μέχρι σήμερα νομίζω ότι είχαμε άλλαξε. Πάρα πολύ καλά άλμπουμ, πολύ καλές μπάντες. Φτιάχνει και ο ήχος λίγο στα live. Φτιάχνει και ο ήχος βέβαια. Έχουν επενδύσει χρόνο και αγάπη κόσμος από όλη αυτή τη σκηνή που λέμε τώρα στον ήχο. Σίγουρα. Ήταν και καλές κυκλοφορίες. Και συνεχίζει, νομίζω ότι έχουμε την εξέλιξη. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποια θέματα με τους χώρους πλέον. Και τα λοιπά, αλλά ακόμα... Τους συναυλιακούς χώρους. Συναυλιακούς χώρους. Αλλά ναι, γιατί σαν χώροι νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο τώρα από ότι πριν το 8. Απλά δεν είναι συναυλιακοί. Πολλοί από αυτούς. Ναι. Παρ' όλα αυτά τι εννοείς, ότι γίνονται συναυλίες όμως.
σε αυτούς τους χώρους. Ή ότι είναι πολιτικοί χώροι. Για πολιτικούς χώρους, ναι. Πάρα πολλοί πολιτικοί χώροι. Απλά πολλοί από αυτούς δεν είναι συναυλιακοί χώροι. Για τα μουσικά, ναι, είναι πιο δύσκολο. Μπορεί να το υποστηρίξουν και επειδή δεν έχουν τη θέληση. Μπορεί να είναι μικρός ο χώρος, δηλαδή. Μπορεί να είναι απομονωμένος, να είναι σε μια περιοχή, ας πούμε στο Μενίδη. Τώρα δεν είναι εύκολο να πάω στο Μενίδη. Ναι. Αποκέντρωση, εντάξει. Όλα... Α, ναι, παρουσιάστηκε, ας πούμε, μια αλφα αποκέντρωση μετά το 8. Mm-hmm. Είδαμε γειτονιές, δηλαδή, να ναι, στρέφονται στις πιο αυτοοργανωμένες δομές. Θα κάνω τώρα μια αστεία ερώτηση, μάλλον. Θα γελάσετε, φαντάζομαι. Θα παίζατε σε φεστιβάλ κομματικής νεολαίας. Ναι. Φεστιβάλ κομματικής νεολαίας. Ναι, θα παίζαμε στην ΤΑΠ. Δεν θα παίζατε. Μ' αρέσει που το σκεφτόμαστε. Όχι, δεν θα παίζαμε. Δεν θα παίζαμε το μαλλικίνι. Όχι. Δεν θα παίζαμε. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει γίνει μια φορά στο παρελθόν να θελάμας. Πες τα τώρα όλα όμως. Ναι, ποια είναι η ιστορία, ρε παιδί μου. Απλά είχαν γίνει δύο ενός μικρού κόμματος της αριστεράς. Είχε γίνει το φεστιβάλ πάνω στο Στρέφι και εμείς ταυτόχρονα θα παίζαμε με τους Χειμερία Ανάρχη την ίδια ημέρα. Τέλος πάντων, είχαν έρθει σε συνεννόηση οι δύο συνελεύσεις, μην καπελώσει μία την άλλη. Οπότε καταλήξαμε, ξέρεις πώς είναι τώρα η συνεννόηση. Καταλήξαμε να παίζουμε με τα πανό από πίσω, ας πούμε. Για άλλο live, πήγαμε αλλού βρεθήκαμε. Ιούλιο του 9. Το 9, το 9. Το 9. Ιούλιο του 9 είμαστε. Τρίπλα, πέρδεμα. Το 9 ήταν. Το 10. Το 9, το 9, το 9. Το ξέχασα. Εντάξει, πάντως δεν θα παίζατε. Όχι, δεν είμαστε εκεί. Δεν έχουμε θέση. Το τελευταίο σας άλμπουμ βγήκε από την Scarecrow. Γιατί κάνατε αυτή την επιλογή, αυτή της εταιρείας συγκεκριμένης? Βγήκε μαζί με τη Scarecrow. Ναι, μαζί, συνεργασία. Συνεργασία. Γιατί διαλέξαμε, είχαμε συνεργαστεί και στο προηγούμενο, το 13, το δεύτερο άλμπουμ, την πτώση τέλος πάντων. Πρώτον, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας με το label Pavla Distro. Δεύτερον, μας αρέσει ο τρόπος που λειτουργεί. Τρίτον, ήταν μια αλφα βοήθεια οικονομική και επίσης ήταν και μια πολύ μεγάλη βοήθεια σε κάτι που χωλαίνουν όλες οι DIY, τη διανομή. Mm-hmm. Οπότε από τη στιγμή που ανέλαβε το label. Ένα μεγάλο βάρος της διανομής. Ναι, ναι, της διανομής, ναι, δεν είχαμε λόγο να αρνηθούμε. Mm-hmm. Γίνεται πολύ ξεκάθαρα, υπάρχει ειλικρινή σχέση. Σκέφτομαι ότι έχει βοηθήσει. Πάρα πολλές μπάρες. Πολλά groups. Ναι. Θα πω τώρα κάτι που γράφετε στη σελίδα σας, νομίζω, στο ίντερνετ. Λέτε το εξής. Όσο περνάνε τα χρόνια και φαίνεται πως το μίσος, οι ανισότητες και η παρακμή κυριαρχούν, προσχωρούμε σε αυτό το μουσικό ταξίδι για να κρατηθούμε ζωντανοί. Θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό. Εγώ. Σου παραδίδω το λόγο. Ναι. Είσαι και το κεντρικό πρόσωπο του σκάφου. Ναι, ναι. Ουσιαστικά, ναι, πάνω κάτω αυτό που γράφει, δηλαδή, και αυτό που αναφέραμε καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή, τις κουβέντες μας, ότι η μπάντα αυτή είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, σφραγίζει ουσιαστικά, σφραγίζει, ήταν άλλο ρήμα. Φωτογραφίζει. Τη φιλία μας, yeah. Τη μουσική μας αγάπη, την αγάπη μας για τη μουσική, την έκφραση, τη δημιουργία, ναι, δηλαδή σε ένα κόσμο που πραγματικά μέρα με τη μέρα πάει από το καλό στο καλύτερο. Από το... Όπως πάει. Καταλήγει όλο και πιο παρανοϊκός μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, από αυτόν τον κόσμο... Αντλούμε, ας πούμε, πληροφορίες. Βιώματα, συναισθήματα και καθημερινές εικόνες, οπότε... Όσο υπάρχει αυτό και υπάρχει ανάγκη για έκφραση, νομίζω η μπάντα θα υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Είχα ακούσει μια συνέντευξη που είχατε δώσει σε έναν... Θυμήστε μου τώρα γιατί δεν το θυμάμαι. Ποιο από όλα. Στο σταθμό... Ναι, ναι, ναι. Ποιος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι όμως. Τώρα πρόσφατα, ναι. Το... Beyond Radio, αυτό λες. Metal Beyond Radio. Μπράβο, στον Νίκο τον Πελικού. Ναι, μες στον Νίκο. Ο οποίος παντρεύεται κιόλας σε 10 μέρες. Ωραία. Είχατε πει ότι κάποια στιγμή σκεφτήκατε να διαλυθείτε, να σταματήσετε μάλλον. Ναι. Τελικά γιατί αλλάξατε άποψη και μάλλον γιατί σκεφτήκατε να το διαλύσετε, ναι, και γιατί μετά σκεφτήκατε να το συνεχίσετε. Νομίζω λόγω μουσικής αδράνειας.
έχουμε περάσει διαφορετικά. Ναι, μωρέ. Αδράνεια και χρόνου κυρίως. Γιατί βρεθήκαμε σε μια περίοδο που και οι τέσσερις ήμασταν πάρα πολύ απασχολημένοι και με τις εργασίες μας και με τα χόμπι που έχει ο καθένας. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Βαγγέλης παίζει σε 15 μπάντες. Αυτό δεν λες και αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν ήταν ρε παιδί μου, ξέρεις, ο κύριος λόγος, αλλά όλοι ήμασταν απασχολημένοι με κάτι άλλο. Τέλος πάντων, σιγά σιγά, δειλά δειλά, αρχίσαμε να παίζουμε τα καινούργια τα κομμάτια, αναζωπηρώθηκε λίγο το ενδιαφέρον. Κάπου εκεί είχε ακουστεί, δηλαδή, είχαμε πει εμείς ότι ίσως και να το διαλύσουμε. Αλλά εντάξει, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε πάλι, τώρα, και δουλεύουμε τέταρτο άλμπουμ. Τέταρτο άλμπουμ, ναι, και νομίζω ότι αυτό έγινε ουσιαστικά λίγο πριν την κάθαρση. Αλλά μόλις ηχογραφήσαμε, κάπως διαλύθηκε το DeFi. Το ξεπεράσαμε γιατί ουσιαστικά ξύπνησε πάλι η ανάγκη μας για μουσική και λέμε α, το έχουμε. Μάλλον. Το δέσαμε πάλι νομίζω. Έδεσε. Έδεσε πάλι το γλυκό βασικά μεταξύ μας, ναι, ότι δεν ήταν. Ξαναμπήκε. Σε πρώτο πλάνο στη ζωή του καθενός, ας πούμε. Και των τεσσάρων. Το σχήμα. Γιατί εντάξει, εγώ ναι, οκ, okay, παίζω με άλλα συγκροτήματα ή βασιλική ασχολία με τα μουσικά. Αλλά η αρχή του τέλους για μας είναι ένα κομμάτι. Κομμάτι του εαυτού μας. Εντάξει, βρέθηκε και τρόπος να το δέσουμε. Να το ισορροπήσουμε. Με τις αποστάσεις, με τον χρόνο, με όλα αυτά. Δεν έχουμε πλέον απέτηση να βρεθούμε κάθε εβδομάδα για πρόβα. Ούτε να βγάζουμε δίσκο μια φορά το χρόνο. Τώρα, αύριο θα κάνουμε την πρώτη πρόβα από τον. Πότε, Ιούνιο, Μάιο. Ναι, κάπου το καλοκαίρι. Θέλω να πω, είχαμε μια πολύ μεγάλη νεκρή περίοδο που δεν βρεθήκαμε σαν φυσικά πρόσωπα, αλλά ξέρεις, επικοινωνούμε κάθε μέρα. Δηλαδή, για ακούστε αυτό ή έγραψα αυτό. Ή μας στέλνει ο Γιάννης κάποιο στίχο, για δείτε αυτόν τον στίχο, τι να αλλάξουμε. Ξέρεις, είναι κάθε μέρα σχεδόν επικοινωνούμε μεταξύ μας. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή έχει φτιαχτεί ένα σκηνικό που πλέον κινούμαστε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, γνωρίζουμε καλύτερα ένας τον άλλον και μουσικά και προσωπικά. Οπότε ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος του καθενός και πώς μπορεί να βοηθήσει το σύνολο. Είμαστε πιο στοχευμένοι ουσιαστικά. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας, θεωρώ. Γι' αυτό και συνεχίζει. Γι' αυτό και συνεχίζει. Βρέθηκε ο τρόπος. Γιατί δεν έχετε ποτέ προσπαθήσει, αν το έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω, να έχετε αγγλόφωνο στίχο σε κάποια τραγούδια, όχι απαραίτητα σε ένα ολόκληρο άλμπουμ. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Όχι. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Δεν μας ταιριάζει. Είναι θέμα λεξιλογίου. Είναι θέμα άνεσης με τη γλώσσα, ποιητικότητας, περιγραφής. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τα αγγλικά. Τώρα θα φτάσω στην τελευταία ερώτηση. Φτάσαμε μάλλον. Αν έχετε σχέδια για επόμενα live και για καινούριο άλμπουμ. Καινούριο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Προχωράει έτσι με τηλεργασία. Αύριο συνάντηση μετά, όπως είπαμε και πριν, μετά από αρκετούς μήνες. Αυτόν τον καιρό δεν κάνουμε συναυλίες. Παίξαμε κάποιες συναυλίες στα πλαίσια της κυκλοφορίας της κάθαρσης. Κυρίως Απρίλιο-Μάιο που γίνανε κάποιες συναυλίες. Παίξαμε κάποιες για σκοπό. Κάποιες ήταν απλά συναυλίες που μας καλέσανε φιλικά προσκύμενοι χώροι για άνθρωποι να συμμετέχουμε. Για να ενισχύσουμε δομές και τα λοιπά. Και οπότε μετά μας βρίσκει, αυτή τη στιγμή βασικά μας βρίσκει σε ένα διάλειμμα από το συναυλιακό γίγνεσθε. Και θα επανέλθουμε ίσως, ναι, σε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, ουσιαστικά τώρα είμαστε λίγο στην, ναι, ψηλό, έχουμε αρχίσει να βρισκόμαστε. Έχουμε το υλικό και δουλεύουμε κομμάτια και ναι. Καμιά γύρα πριν δύο υπομονή, σίγουρα θα κάνουμε. Θα δούμε τώρα πότε και. Εντάξει, από τη νέα χρονιά. Λογικά από τη νέα χρονιά, ναι, από το 2018 λοιπόν. Τελικά δεν ήταν η τελευταία ερώτηση. Αυτή θα είναι η τελευταία. Λέμε τώρα. Την κάνω. Ναι, ούτε εγώ με πιστεύω τώρα. Γιατί μπορεί να κάτι να πει κάποιο και να μου έρθει κάποια άλλη. Έχω καταλάβει και σα έχω δει κιόλα ότι παίζετε συνήθω σε αυτοργανωμένου χώρου με κάποιο σκοπό κτλ. Γιατί το έχετε επιλέξει να παίζετε μόνο σε αυτού του χώρου ή κυρίω σε αυτού του χώρου? Για να σε απομυθοποιήσουμε, να σου απομυθοποιήσουμε μάλλον αυτή την εικόνα. Ναι. Να ξέρεις, ξεκινήσαμε σαν πάντα που παίζαμε και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Δηλαδή και μόνο σε τέτοιους χώρους και σε μαγαζιά. Κάναμε μια επιλογή όμως. Κάναμε μια επιλογή γιατί θεωρήσαμε ότι ξέρεις, πρέπει να έχει λόγο αυτό που κάνουμε. Να μην, αφού κάνουμε που κάνουμε λίγα live, ξέρεις, να έχει κάποιο νόημα αυτό που κάνουμε. Και δεύτερον,
και οι άνθρωποι και οι χώροι που μας φιλοξενήσαν να μας κερδίσαν. Δηλαδή ήταν και θέμα προσωπικών επιλογών. Ναι, δηλαδή, αλλά ήταν και αντίληψη, ήταν η νοοτροπία των ανθρώπων που μας φιλοξένησαν. Δραστηριοποιηθήκαμε. Είναι ότι μπλεχτήκαμε και σαν άτομα δηλαδή με τέτοιους χώρους, όλοι μας και οι τέσσερις ας πούμε. Οπότε μετά από κάποιο σημείο δηλαδή, μας τράβηξε η ίδια η αυτοοργανωμένη σκηνή. Γι' αυτό δεν κολλήσαμε κιόλα με το άλλο κομμάτι. Χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ σαν κοινό πήγαινα πολύ συχνά. Και η Βάσο και ο Βαγγέλης και ο Γιάννης. Απλά για μας, σαν παρέα και σαν συγκρότημα, η αρχή του τέλους δεν έχουν θέση από εκεί. Δεν νιώθουν οικεία. Δεν νιώθουν ότι υπάρχει λόγο σε κάποιο μαγαζί. Κάποια πράγματα τα ζηλεύουμε ωστόσο. Τις φωτιές. Τα μηχανήματα, καμπιές, φωτιές, τα πυροτεχνήματα. Εντάξει, την ώρα σίγουρα. Την ώρα. Την ώρα. Τη συνέπεια, βασικά τη συνέπεια. Καλά, ούτε να σου πω κάτι τώρα, ούτε στις συναυλίες της. Εντάξει. Και εντό εισαγωγικών έχει πάντα συνέπεια. Υπάρχει όμω. Αλλά δεν τελειώσει η συναυλία αυτή. Άλλο να βγει μισά ωράκι. Την επόμενη μέρα, α πούμε. Τον ήχο δεν τον ζηλεύουμε απαραίτητα. Έχουμε καταφέρει στου χώρου μα να το φτιάξουμε αυτό το. Ναι, δηλαδή είναι και ένα μεγάλο κομμάτι στην αυτοοργανωμένη σκηνή. Είναι ποιον τελικά εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Όταν τελειώσει ένα live, α πούμε, το πρωί, ποιον θα τραβήξει. Εγώ δουλεύω 5-6 το πρωί. Δεν μπορώ να κάτσω. Δηλαδή πλέον εδώ και χρόνια δεν μπορώ να κάτσω. Η Βάσο το ίδιο, ας πούμε. Η Χ Βάσο, Χ Βαγγέλης πάλι το ίδιο. Άρα ποιον θα τραβήξει, αυτόν που έχει ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή μετά γίνεται και η πολιτική ζήμωση που λέγαμε πριν. Άρα ποιες πολιτικές θέσεις θα υποστηρίξει αυτός που όλη μέρα έχει ελεύθερο χρόνο. Είναι το ποιον θες να κρατήσεις σε αυτή τη δομή που κάνεις. Δηλαδή είναι τόσα τα ερωτήματα που μπορείς να θέσεις. Από το γιατί έχει μπαρ, ας πούμε, ένας πολιτικός χώρος. Γιατί έχει μπαρ. Γιατί να μην έχει. Γιατί είναι πολιτικός χώρος, δεν είναι μπαρ. Ναι, εσύ. Γιατί να μην έχει συνδρομή. Για πάντα μου, εσύ, Ηλία. Εξαρτάται το χώρο. Ναι, εγώ θέλω για μένα είναι αποδεκτές και οι δύο στάσεις. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γιατί να έχει πάντα μπαρ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά. Να μην έχει μπαρ. Να σου λέει το live θα ξεκινήσει 6 το απόγευμα και όπου κάθε άτομο χρειάζομαι 2 ευρώ για να στηρίξω τον πολιτικό κρατούμενο. Ναι. Αυτή είναι η άλλη. Απλά. 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 Φέρει χυμό από το σπίτι. Φέρει μπύρα από το περίπτερο. Γιατί πρέπει να έχει μπαρ. Φαντάζομαι ένα πρακτικό λόγο ότι μάλλον θα μαζευτούν περισσότερα λεφτά από το μπαρ. Άρα αποσκοπεί τη δημιουργία ενός μπαρ. Άρα εγώ ποντάρω στο ότι θα μαζέψω ταμείο επειδή εσύ θα με θύσεις. Αυτό μου λέει. Μπορεί και να με θύσω. Εγώ, ας πούμε, δεν με θέλω. Εντάξει, κατάλαβες το. Ναι, κατάλαβα τι λες. Το σχέδιο. Όμως θέλω να σου πω κάτι. Όταν πας εσύ, ξέρω εγώ, πάμε όλοι μας σε μια συναυλία στον Καγκάρι. Ναι. Δεν θα πιεις κάτι. Μπορεί και όχι. Όχι απαραίτητα. Όχι, εγώ θα πιω. Εντάξει, πες ότι πίνω. Εγώ παίρνω μαζί μου και πίνω εκεί. Δηλαδή δεν παίρνω από εκεί. Ναι, παιδί μου, αλλά. Πες ότι παίρνω ή πες ότι δεν παίρνω. Θέλω να πω, δεν είναι το ίδιο live το live στο Καγκάρι και το live στον αυτοργανωμένο. Όμως επειδή έχει κόστα και την ψυχαγωγία μέσα το πράγμα, μάλλον. Και τη διασκέδαση. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω. Εγώ πιο μπορεί να το περιέχει και σίγουρα το περιέχει, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε πλέον για 3 δεκαετίες γεμάτες σχεδόν, έχει δει μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος, δεν έχει δει την άλλη. Θέλω να πω, για να κάνει και ένα καλό φιλτράρισμα, πρέπει να θέσει και κάποιου κάθετου κανόνε κάποια στιγμή. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει 100% το πολιτικό του πράγματος ή σε βολεύει και λίγο το πάρτι. Ναι. Άμα δεν ξεκαθαρίσει αν σε βολεύει 100% το πάρτι. Τότε σε 5 δεκαετίες πάλι το ίδιο θα έχεις. Άρα εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι ανισοβαρές, ότι περισσότερο πάει προς το πάρτι. Δεν το ξέρω. Κάτσε ρε, άμα λες 100% το πάρτι. Όχι, λέω αν δεν ξεχωρίσεις τι σε ενδιαφέρει περισσότερο. Σε ενδιαφέρει να γίνεται και πάρτι. Δεν θεωρώ ότι χάνεται το πολιτικό του πράγματος, αλλά μήπως πρέπει να τραβήξεις μια διαφορετική γραμμή κάποια στιγμή. Ναι. Να πω, δοκίμασες εσύ ποτέ, δηλαδή ήρθες να σου κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Ναι. Πιστεύεις ότι αν πάμε να παίξουμε κάπου και δεν έχει μπαρ, έχει ένα κουτί. Και πεις ότι αυτά τα λεφτά είναι για κάποιον ο οποίος έχει όντως πρόβλημα. Πιστεύεις θα μαζευτεί ένα σοβαρό ποσό ή θα μαζευτεί μεγαλύτερο ποσό αν είχε μπαρ. Σίγουρα στη δεύτερη περίπτωση. Ωραία. Άρα ξεκινάμε από το πολιτικό του πράγματος. Για μένα δεν μου λέει κάτι, ας πούμε, να έρθεις να πεις μια Amstel σε μένα, έλα και ας 5 ευρώ και πάρε ένα χυμό από το σπίτι σου ή πάρε ένα τσάι, πάρε μια μπύρα από το περίπτωρο σε κάτω-κάτω. Αυτό
αυτό έχει να κάνει με, νομίζω, με αυτό που λέγατε πριν και που έλεγες εσύ περισσότερο, με τα μέσα και τους σκοπούς. Ναι. Έχει να κάνει με αυτό. Όλα στο ίδιο καζάνι είναι. Ναι. Τι μας ενδιαφέρει όμως. Γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και κόσμου και μπαντών και διοργανωτών, πολύ πιθανό, έτσι, δεν σου λέω ότι είναι 100%, να έχει μπλεχτεί με αυτό το χώρο, εντός εισαγωγικών το μπλεχτεί, λόγω του ότι είναι και λίγο πάρτι. Άρα δεν κάνεις κάποιο φιλτράρισμα, κάποιο ξεκαθάρισμα στο γιατί μπήκε ο Ηλίας ή ο Κώστας ή ο Βαγγέλης εκεί πέρα. Εμένα μπορεί να μου αρέσει επειδή πίνω με 5 ευρώ 5 μπύρες το Σάββατο το βράδυ. Το ξέρεις εσύ αυτό? Ναι. Δεν το ξέρεις. Σε αυτό το σημείο χάνεται και δεν οφείλεις να το ξέρεις. Αλλά θέλω να πω, δεν με έχεις φιλτράρει. Ναι. Εντάξει, σε αυτό το σημείο πάντως χάνεται και το μουσικό. Πας για να δεις τη μπάντα που παίζει, πας για να πιεις μπύρες και να. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν προβάλλεις ένα γεγονός, μια συναυλία σαν πολιτικό γεγονός, η μπάντα σίγουρα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που προβάλλεις το πολιτικό γεγονός, είναι σε δεύτερη μοίρα η αρχή του τέλους, η χή, η ψη. Αυτό είναι άσχημο για μένα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να παίξω νωρίς προσωπικά, να μην είναι μεθυσμένη από κάτω, να έχει καλό ήχο, ας πούμε. Καλό εξαίρισμο. Ναι, δηλαδή περνώντας τα χρόνια, ξέρεις, δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα στο μυαλό μας. Δηλαδή, πού οδηγεί αυτό? Εξού και ότι πολλές φορές υπήρχε το μουσικό, ας πούμε, όπως είπαμε στην αρχή. Ξέρεις, δηλαδή μετακουράζεσαι κιόλας να σκέφτεσαι συνέχεια το γιατί. Θες και λίγο να το απολαύσεις. Σίγουρα για μένα πάντως μια μουσική εκδήλωση μπορεί να έχει μια πολιτική χαρά και ο κόσμος να περάσει καλά, γιατί είναι μια μουσική εκδήλωση, ένα κοινωνικό γεγονός. Ναι, πέρα δεν ανέβει τώρα. Αλλά θα περάσει το ίδιο καλά αν φέρει την πύρα από το σπίτι του. Δεν ανάγκη να του έχεις πύρα. Γιατί διαφωνείς, γιατί γελάς? Έχεις καλή μουσική πύρα για να πάρεις. Εντάξει, νομίζω ότι ο Κώστας λέει ότι όχι τις περισσότερες. Κάποιες φορές, δεν ξέρω πόσες, υπερτερεί του να περάσει καλά έναντι του σκοπού. Και ότι αυτό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ρε, μου σε καθιστά ότι δεν έχει πάει για αυτό που πραγματικά νομίζω ότι έχει πάει ή που γίνεται μια εκδήλωση. Ότι πας για να πιεις και εντάξει, θα βοηθήσω με το να πιω, ας πούμε. Ναι. Ή θα δω το group, ας πούμε, και θα πιω και θα βοηθήσω με αυτό. Ενώ υπάρχει και ένα θετικό μέσα σε όλο αυτό, ότι μπορεί να πέρασει ένας άσχετος, ας πούμε, που. Θα πιάσει το νόημα, μπορεί να καταλάβει κάτι. Να κάτι όμορφο και να το κρατήσει. Και αυτό. Ο άσχετος μπορεί να περάσει και στην περίπτωση που δεν υπάρχει μπαρ. Δεν μπορεί να περάσει. Ναι. Και εκεί μπορεί να περάσει, αλλά πιο δύσκολο το βλέπω. Μόνο αν είναι μουσικάντης και ξέρει ακριβώς ότι. Ή τον πολιτικό λόγο. Ναι. Θα κάνει την κίνηση. Ναι, ρε παιδί μου, άρα εντάξει τώρα. Πάμε στο θέμα του φιλτραρίσματος. Δηλαδή το να τσιμπήσει το περαστικό τον άσχετο. Για ποιο λόγο τον έχεις προσελκύσει? Γιατί έχεις μπαρ, δηλαδή γιατί τον έχεις προσελκύσει, δεν τον προσελκύσει, συγγνώμη, γιατί έχεις το χι πολιτικό γεγονός, τον προσελκύσει γιατί έχεις την πύρα ένα ευρώ. Όχι απαραίτητα, μπορεί να είναι ως επαρχία που λειτουργούμε και η μουσική να ακούσει, θα έρθει. Θα έρθει, αλλά το ίδιο θα, την ίδια αντίδραση θα έχει αν ήταν νησιώτικα, ας πούμε, ένας άλλος περαστικός. Οπότε θα τον έλκεις το μουσικό αυτό καθεαυτό. Ναι, όχι, εντάξει. Δεν είναι, δηλαδή, νομίζω τον τραβάει η μπάντα ή το είδος. Μπορεί να είναι, ξέρεις, μια εκδήλωση υπηρώτικο. Μάλιστα. Τι, κουράστηκε? Όχι, κοίτα, μάλιστα λέω, γιατί κάνουμε ο κύκλος. Ναι, ναι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα που θέλω να το πάμε. Δεν το πάμε κάπου, πάει μόνο του. Δολάρι. Αυτά, Ηλία, ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.